Χριστουγεννιάτικο δέντρο με σου. Για τα σου. 125 ml νερό. 125 ml γάλα. 100 γραμμάρια βούτυρο. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική. 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και 4 αυγά. Για την κρέμα, 6 κρόκους αυγών, 125 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 40 γραμμάρια corn flour, 500 ml γάλα, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 1 κουβερτούρα Nestlé Dessert λευκή. Για το σερβίρισμα, 1 κουβερτούρα Nestlé Dessert κλασική, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική για την καραμέλα και ζάχαρη άχνη. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα σου. Το ωραίο πράγμα με τα σου είναι ότι φτιάχνονται με ξύλινη κουτάλα και κατσαρόλα. Παίρνουμε μια κατσαρόλα και βάζουμε βούτυρο, ζάχαρη, νερό και γάλα. Δεν βάζουμε μόνο γάλα γιατί θα πιάσει τον πάτο της κατσαρόλας. Δεν βάζουμε μόνο νερό γιατί δεν θα έχουν γεύση. Οπότε χωρίζουμε το μείγμα μας και βάζουμε και νερό για να ισορροπήσουμε και τα δύο. Ρίχνουμε τη ζάχαρη. Πάρα πολύ λίγο ζάχαρη, δεν θέλει πολύ, ίσα για το χρώμα. Και βάζουμε μπρος το μάτι μας σε χαμηλή φωτιά. Να σας πω ότι τα σου μπορείτε να τα φτιάξετε 2-3 μέρες πριν τα χρειαστείτε και να τα βάλετε σε ένα δοχείο πολύ καλά κλεισμένα και δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Άρα, το πρώτο βήμα μπορείτε να το ξεκινήσετε από σήμερα. Λοιπόν, ανακατεύουμε και περιμένουμε να λιώσει το βουτυράκι και να ζεσταθεί το μείγμα μας. Με 125 νερό, 125 γάλα και 100 γραμμάρια βούτυρο φτιάχνουμε σου. Φτιάχνουμε 40 σου. Δεν είναι λίγα. Λοιπόν, το βουτυράκι μου σχεδόν έχει λιώσει και χρειάζομαι μία πρέζα αλάτι και το αλεύρι. Ρίχνουμε το αλατάκι μας. Ανακατεύουμε. Με το που λιώσει το βούτυρο, ρίχνουμε μέσα το αλεύρι. Μόνο μιας. Έτσι όπως έχουμε ρίξει το αλεύρι, ανακατεύουμε και φαίνεται σαν να έχει χαλάσει το μείγμα. Το βλέπετε? Όχι, όλα πάνε καλά. Και τώρα, χαμηλώνουμε τη φωτιά αρκετά. Έως πάρα πολύ. Γιατί ψήνουμε για πάρα πολύ λίγη ώρα μέσα στο φούρνο τα σου μας, οπότε θέλουμε να προμαγειρέψουμε τα αλεύρι για να μην έχει έντονη τη γεύση του αλευρίου. Χωρίς πολλά λόγια, με πάρα πολύ αυτοπεποίθηση, αφαιρούμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, κλείνουμε το μάτι. Και κοιτάξτε εδώ πόσο πηχτό είναι το μείγμα μου. Το βλέπετε? Έχει γίνει σαν πάστα. Κάτω θα πιάσει λίγο, είναι πολύ λογικό. Δεν θα πάρετε αυτό που έχει πιάσει στον πάτο της κατσαρόλας. Θέλουμε μόνο αυτό το μείγμα εδώ πέρα. Ανοίγουμε το μίξερ. Ρίχνω όλο αυτό το μείγμα μέσα στο γκάδο του μίξερ. Και αρχίζω να κρυώνω το μείγμα μου. Χτυπάω στην αρχή μόνο του, τουλάχιστον για 2 λεπτάκια. Τώρα, όση ώρα χτυπιέται το μείγμα μου εκεί πέρα και σπάει και νομίζετε ότι κάτι γίνεται λάθος, εμείς ετοιμάζουμε τα αυγά μας. Χρειάζομαι 4 αυγά για τη συνταγή. Προσέξτε μην πάρετε τα extra large, γιατί αν πάρετε τα extra large αυγά, θα βάλετε πολύ υγρασία και δεν θα βγουν σωστά τα σου. 4. Τέλεια. Λοιπόν, το μείγμα μας έχει αρχίσει να κρυώνει, βάζουμε το χέρι μας πάνω στον κάδο για να δούμε αν είναι κρύο, μια χαρά είναι. Οπότε αρχίζουμε να προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά. Χαμηλώνουμε λίγο την ταχύτητα και ρίχνουμε το πρώτο αυγουλάκι. Και περιμένουμε. Περιμένουμε να απορροφήσει τελείως το μείγμα το αυγό. Και ρίχνω το επόμενο αυγό. Κοιτάξτε εδώ πώς αρχίζει να δένει το μείγμα. Και προσθέτω το τελευταίο αυγουλάκι. Παίρνουμε 2 ταψιά και αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε. Το μείγμα μας για τα σου είναι έτοιμο.
και είδατε ότι δεν είναι τίποτα δύσκολο να φτιάξεις σου από μόνος σου. Ψαλιδάκι, λαλά, και θέλω να βγάλετε 40 σου. Λίγο ζύμη κάτω από το χαρτί για να κολλήσει η λαδόκολλα και μετά συνεχίστε. Τώρα, θα πάρετε ένα ποτηράκι, θα βάλετε λίγο νερό, θα βάλετε το δάχτυλο και θα αισιώσετε τις μυτούλες. Μπορείτε να το κάνετε και με αυγό, αλλά και με νερό. Και το σχήμα να μην είναι εντάξει, καθώς ψήνουν τα σου, γίνονται μια χαρά. Ακόμα και παράξενο σχήμα να είχαμε, τελικά όταν φουσκώνουν, γίνονται ένα. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Θέλω να είστε πολύ γρήγοροι. Ανοίγετε το φούρνο. Ρίχνετε μέσα στους 200. Χαμηλώνετε γρήγορα στους 180 και κοιτάξτε τι θα κάνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας δείξω, αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε όλοι. Υπάρχουν φούρνοι που απλά τραβάς σε ένα κουμπάκι και αφήνουν λίγο αέρα να βγαίνει προς τα έξω, που σημαίνει ότι φεύγει η υγρασία από το μείγμα μας. Υπάρχουν κάποιοι φούρνοι που άμα δεν τους κλείσει τελείως δεν δουλεύουν. Άμα φούρνος σας είναι σχετικά όχι τόσο σύγχρονος, μας βολεύει, γιατί τι θα κάνετε. Θα ανοίξετε λίγο το φούρνο, θα βάλετε λίγο χαρτάκι. Κλείνουμε το φούρνο και αφήνουμε μια πολύ πολύ μικρή χαραμάδα ανοιχτή. Τώρα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αφήσετε τόσο μικρή χαραμάδα, σας παρακαλώ πολύ μην χαλάσετε τα σου. Πρέπει να ξέρετε ακριβώς τι κάνετε. Μόλις γίνουν έτσι ωραία χρυσαφένια και φουσκώσουν, διπλασιαστούν ουσιαστικά, τότε είναι έτοιμα. Θέλουν περίπου 15 λεπτά. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την πατσερή μας. Λοιπόν, τα υλικά που χρειαζόμαστε για την πατσερή είναι πάρα πολύ απλά: αυγά, γάλα, ζάχαρη, corn flour και βανίλια και μία λευκή σοκολάτα που θα βάλουμε στο τέλος. Παίρνουμε μία μπασίνα, οργανωνόμαστε. Παίρνουμε μία κουτάλα. Παίρνουμε ένα σύρμα και μία κατσαρόλα. Η διαδικασία είναι απλή. Ανάβουμε το μάτι. Μέτρια η φωτιά μας, ρίχνουμε το γάλα. Τη μισή ζάχαρη και λίγο σιρόπι βανίλιας. Στο μπολ μας τώρα ρίχνουμε 6 κρόκους. Ένας, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, 6. Λοιπόν, τα σπράδια φυσικά δεν τα πετάμε. Τα αφήνουμε για μια πολύ ωραία ομελέτα. Ρίχνουμε την υπόλοιπη μισή ζάχαρη μέσα στους κρόκους και το corn flour. Και η διαδικασία είναι απλή. Με το που ρίξουμε τη ζάχαρη μέσα στους κρόκους και το corn flour, ανακατεύουμε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, το μείγμα μου άρχισε να ζεσταίνεται, οπότε αρχίζω σιγά σιγά και εγώ να προσθέτω το γάλα μέσα στους κρόκους μου. Άμα βάλουμε 2 αυγά και 2 κρόκους, πάλι θα βγει πάρα πολύ ωραία. Ίσως και περισσότερο να μην καταλάβετε τίποτα. Αλλά επειδή εγώ τουλάχιστον αυτές τις μέρες θέλω να δώσω την τέλεια εκδοχή από κάθε συνταγή, γι' αυτό το λόγο βάζω μόνο κρόκους. Λοιπόν, ρίχνουμε. Μεταξύ μας όμως, νομίζω ότι πάντα δεν σε έχω απογοητεύσει ποτέ. Σας δείχνω ό,τι καλύτερο μπορώ να σας δείξω. Λοιπόν, σιγανή φωτιά, πολύ σιγανή φωτιά, όχι απλά σιγανή, και ανακατεύουμε όλη την ώρα. Τώρα, άμα σας βρίσκεται φρέσκια βανίλια, θα ρίξετε φρέσκια βανίλια φυσικά μέσα. Λοιπόν, αρχίζει να αφρατεύει το μείγμα μου, που σημαίνει ότι σχεδόν είναι έτοιμο. Λοιπόν, το μείγμα άρχισε να πίζει. Κοιτάξτε εδώ, πώς δένει. Τι τέλειο που θα γίνει, κοιτάξτε. Από τη στιγμή που έρθει σε αυτό το σημείο, πολύ δύσκολα θα σας κόψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε ανακατεύουμε πολύ καλά στην αρχή και μετά όλα γίνονται σαν αυτόματο πιλότο. Και βλέπετε πόσο λία και χωρίς καθόλου γρουμπαλάκια πατισερή έχουμε. Αφαιρώ από τη φωτιά και φυσιολογικά σε μια πατισερή τι θα κάναμε τώρα. Θα ρίχνουμε μέσα βούτυρο για να ρίξουμε τη θερμοκρασία και να δέσει παραπάνω και να γίνει πιο ποιοτική πατισερή. Εγώ σήμερα θα σας βάλω λευκή σοκολάτα.
Χρησιμοποιώ λευκή κουβερτούρα Nestlé Dessert γιατί είναι η ιδανική για γλυκά, λιώνει εύκολα, δένει εύκολα, αρωματίζει πάρα πολύ καλά την κρέμα πατισερή. Ουσιαστικά είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να βάλουμε. Θα χρησιμοποιήσω μία ολόκληρη συσκευασία γιατί θέλω το άρωμα της λευκής σοκολάτας. Η λευκή σοκολάτα έχει χαρακτηριστικό άρωμα. Κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολα που κόβεται. Απλά ρίχνω σε κομματάκια μέσα την κουβερτούρα μου. Αντικαθιστώ το βούτυρο που θα έβαζα με την κουβερτούρα που θα μου δώσει αυτό το χαρακτηριστικό άρωμα που τελικά θέλω στην πατισέρι. Λοιπόν, ανακατεύω. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία αρχίζει να λιώνει η σοκολάτα. Για αυτή την πατισέρι είμαι πολύ πολύ περήφανος. Ανακατεύω πολύ καλά μέχρι που να λιώσει η σοκολάτα μου. Αδειάζω σε ένα μπολάκι την πατισέρι μου. Τα σου βλέπετε πως φουσκώνουνε, τα βλέπετε. Παίρνουμε μία μεμβράνη, καλύπτουμε την πατισέρι μας καλά από πάνω και την αφήνουμε στο ψυγείο να κρυώσει. Τα σου μας θέλουν περίπου 7-8 λεπτάκια ακόμα, οπότε μας πήρε 7 λεπτάκια για να κάνουμε ολόκληρη την πατισέρι. Άρα, μπορούμε αυτά τα δύο βήματα που είναι τα πιο σημαντικά να τα ετοιμάσουμε όσο πιο νωρίς μπορούμε και την ώρα που τα χρειαζόμαστε να συνθέσουμε το γλυκό μας. Εσείς δεν θα περιμένετε πολύ γιατί σε λίγο θα το φτιάξουμε. Ο στολισμός του δέντρου συμβολίζει την ευτυχία των ανθρώπων και της φύσης λόγω της γέννησης του θεανθρώπου. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό το έθιμο έχει διατηρηθεί ως τις μέρες μας χάρη στον Κάρολο Ντίκενς, που σε διάφορα έργα του και κυρίως στις χριστουγεννιάτικες ιστορίες του το προβάλλει σαν βασικό χριστουγεννιάτικο σύμβολο. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που έχει γίνει η πατισέρι μας. Θα τη σπάσουμε λίγο, γιατί κάθισε λίγο στο ψυγείο, οπότε είναι λογικό να σφίξει. Αδειάζουμε την κρέμα μας σε ένα κορνέ. Άμα δεν έχετε κορνεδάκι, θα κόβετε ένα σου στη μέση και θα το γεμίζετε με ένα κουταλάκι. Και πάμε να γεμίσουμε τα σου. Φουσκώσανε, γίνανε σαν μανιταράκια. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Τα βλέπετε. Είναι άδεια τελείως από μέσα. Γυρίζετε ένα σου. Παίρνετε ένα μαχαιράκι. Κάνετε μία τρυπούλα. Κόβετε εδώ, βάζετε μέσα εδώ πέρα το κορνέ και γεμίζετε και σιγά σιγά θα νιώσετε ότι το βάρος από τα σου μεγαλώνει κατά πολύ. Και την ίδια διαδικασία συνεχίζουμε και γεμίζουμε όλα μα όλα τα σου. Η γέμιση είναι ακριβώς για 40 σου και περίπου που θέλετε να κάνετε μεγαλύτερο πυργάκι από αυτό που θα κάνω εγώ στο τέλος, θα το δείτε. Απλά διπλασιάστε τη δόση από τα πάντα. Τέλεια. Κάναμε πολύ ωραία σου, αλλά πρέπει να τα στήσουμε. Οπότε πρέπει να κάνουμε καραμέλα. Τηγανάρα πάνω στη φωτιά, full extra προς το παρόν. Και εδώ πέρα ουσιαστικά είναι το τελευταίο στάδιο. Θα μπορείτε να έχετε έτοιμα, είπαμε, τα σου από πριν, θα μπορείτε να έχετε την πατισερία από πριν, αλλά από τη στιγμή που γεμίσετε τα σου, πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσετε και την πυραμίδα σας. Παίρνουμε μία πιατέλα. Και τη διαδικασία την ξέρετε, είναι απλή. Ρίχνουμε ζαχαρίτσα, λίγο μέσα να τηγάνει. Περιμένουμε να λιώσει. Εδώ πέρα θέλουμε να δημιουργήσουμε μία καραμέλα, όπου θα είναι και η κόλλα των σου μεταξύ τους, αλλά επίσης πρέπει να την κρατήσουμε τόσο ζεστή, ώστε να μην μπήξει στο τηγάνι, καθώς θα φτιάχνουμε τα σου, και να μην την παρακάψουμε. Με το που λιώσει η πρώτη ζάχαρη, ρίχνουμε την επόμενη. Και βγάζουμε στην τελευταία δόση από τη φωτιά. Και συγχρόνως χαμηλώνουμε το μάτι μας πάρα πολύ. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε θερμοκρασία, να μην σφίξει η καραμέλα, αλλά δεν θέλουμε και να συνεχίσει να ψήνεται. Και πάμε τώρα γρήγορα να στήσουμε τα σου μας. Λοιπόν, σου. Παίρνουμε ένα κουταλάκι, παίρνουμε την καραμέλα μας και ρίχνουμε πάνω από τα σου λίγο καραμέλα. Και ξανά πίσω στη φωτιά. Προσεκτικά, να μην σφίξει η καραμέλα μας. Παίρνουμε κατευθείαν και κολλάμε τα επόμενα σου από πάνω από την καραμέλα. Όσο είναι ακόμα ζεστή, για να προλάβουν να κολλήσουν. Τέλεια. Ξαναπαίρνουμε την καραμέλα μας. Βλέπετε ότι ακόμα είναι ρευστή.
καραμέλα είναι ο συνδετικός κρίκος για όλα. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και ό,τι καραμέλα μας μείνει, φυσικά τη ρίχνουμε από πάνω. Και τώρα πάμε για το τελικό στάδιο της συνταγής. Ελπίζω να μην σας φάνηκε πολύ δύσκολο. Λοιπόν, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να λιώσουμε μία κουβερτούρα Nestlé Dessert. 200 γραμμάρια είναι αρκετά. Να σας πω ότι η Nestlé Dessert φτιάχνεται από εκλεκτές ποικιλίες κακάο και επειδή περιέχει φυσικό εκύλισμα βανίλιας, βγάζει ακόμα πιο έντονα τα αρώματα της σοκολάτας. Κόβεται πάρα πολύ εύκολα, κοιτάξτε εδώ, κατευθείαν. Την κόβουμε σε κομματάκια, τη βάζουμε σε ένα μπολάκι και είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπεν μαρί, είτε ακόμα πιο εύκολα μπορείτε να ρίξετε κατευθείαν στα μικροκύματα. Θέλει περίπου 1,5 με 2 λεπτά στα 800 βατ και θα έχει λιώσει μόνη της. Λοιπόν, κλείνουμε με μεμβράνη. Τέλεια. Και 1,5 με 2 λεπτάκια στα 800 βατ. Και θα είναι έτοιμο για να ρίξουμε την τελευταία μας πινελιά πάνω από τα σου. Λοιπόν, η σοκολατίτσα μας έχει λιώσει. Τη βγάζουμε τα μικροκύματα. Και το γλυκό μας έχει τελειώσει. Τώρα αρχίζει, νομίζω έτσι, το πιο ευχάριστο σημείο. Το σημείο που αρχίζουμε να το χαιρόμαστε, γιατί είναι ένα έργο τέχνης. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο που φτιάξαμε. Και από πάνω, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για τη βασίλισσα, τη σοκολάτα μας. Καραμέλα, σοκολάτα, κρέμα, σου, όλα σπιτικά, όλα τα φτιάξαμε μόνοι μας. Γυρίσω και λίγο από εδώ. Σε όποιο τραπέζι και να βγάλετε αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο, νομίζω ότι όλοι θα σας λατρέψουν και θα καταλάβουν πόσο πολύ έχετε ασχοληθεί με αυτούς. Φυσικά ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο χωρίς χιόνια δεν γίνεται. Και κοιτάξτε εδώ τι ωραία που χιονίζει! Yeah! Και μπορείτε να το χαρείτε. Χριστουγεννιάτικο δέντρο με σου. Για τα σου. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, το νερό, τη ζάχαρη και το βούτυρο και ζεσταίνουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Προσθέτουμε το αλάτι και το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει το μείγμα. Στη συνέχεια, το βάζουμε στον κάδο του μίξερ και το χτυπάμε για να κρυώσει. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά. Όταν η ζύμη είναι λεία και ομοιογενής, σταματάμε το χτύπημα και τη βάζουμε σε ένα κορνέ. Σχηματίζουμε μικρά σου σε ταψί με λαδόκολλα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς, τον χαμηλώνουμε στους 180 και ψήνουμε τα σου για 15 λεπτά. Για την πατισερή! Σε μία κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα, τη μισή ζάχαρη, το σιρόπι βανίλιας και ζεσταίνουμε. Σε ένα μπολ βάζουμε τους κρόκους, την υπόλοιπη ζάχαρη, το corn flour και χτυπάμε. Ρίχνουμε λίγο από το ζεστό γάλα για να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία των κρόκων και μετά προσθέτουμε το μείγμα στην κατσαρόλα με το γάλα. Ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να πήξει η κρέμα. Εκτός φωτιάς ρίχνουμε τη λευκή κουβερτούρα και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε την κρέμα σε ένα μπολ. Καλύπτουμε με μεμβράνη για να μην πιάσει κρούστα και τη βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει. Όταν παγώσει, την αφρατεύουμε με τη βοήθεια μιας μαρής. Τη βάζουμε μέσα σε ένα κορνέ και γεμίζουμε τα σου. Για τη συναρμολόγηση. Σε ένα τηγάνι λιώνουμε σταδιακά τη ζάχαρη. Σε μια στρογγυλή πιατέλα τοποθετούμε περιμετρικά τα πρώτα σου.
ρίχνουμε από πάνω την καραμέλα, τοποθετούμε τα επόμενα σου και συνεχίζουμε τη διαδικασία μέχρι να σχηματίσουμε μία πυραμίδα. Στο τέλος, περιχύνουμε λιωμένη σοκολάτα και πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη. Θα πάρω από κάτω για να μην πάρω την κορυφή, να μην χαλάσω αυτό το υπέροχο δέντρο που έχουμε φτιάξει. Θέλω να σας δείξω μέσα πώς είναι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο. Είναι το σημείο που σας κάνω όλους να ζηλεύετε. Αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι η καραμέλα. Και εδώ έχει καραμέλα, και από κάτω έχει καραμέλα, και παντού έχει καραμέλα, το βλέπετε. Μέσα όμως, αυτό που έχει είναι μόνο κρέμα. Ζηλεύετε? Πολύ καλά κάνετε, γιατί πρέπει να ζηλεύετε. Άμα δεν ζηλέψετε, δεν θα το φτιάξετε. Παναγία μου! Έχω πασαλευτεί ολόκληρος, αλλά δεν με πειράζει. Σκεφτείτε πόσο ωραίο είναι κάποιος να περνάει από το τραπέζι σας και απλά να βγάζει ένα κομμάτι και να το παίρνει μαζί του. Και μόλις κάνει ένα βήμα και το δοκιμάσει, θα πει «Οπ! Τι είναι αυτό, Παναγία μου!» Θα γυρνάει πίσω και θα παίρνει άλλο ένα κομμάτι. Και τώρα θα έχετε ένα μικρό πρόβλημα, γιατί θα χαλάσουν όλοι το δέντρο σας και θα ξενερώσετε, γιατί κάνετε τόσο πολύ δουλειά. Αλλά γι' αυτό το φτιάξτε, για να δώσετε χαρά σε όλους τους φίλους σας και μην φοβηθείτε, όση χαρά θα δώσετε, άλλη τόση χαρά σίγουρα θα πάρετε.